Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα σιδηρούχα, μέταλλα και κράματα με τεχνικό ενδιαφέρον στις συγκολλήσεις. Ξεκινάμε με το σίδηρο, ο οποίος έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05% και πολύ καλή συγκολλητότητα. Εδώ βλέπουμε μια λάμα, ένα λαμάκι και ένα στρογγυλό Φ20. Στη συνέχεια έχουμε τον ανθρακούχο Χάλιβα, ο οποίος έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα κάτω από 0,4% και δεν έχει προβλήματα ιδιαίτερα για τη συγκόλληση. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ένα εργαλείο, ένα σκεπάρνι, το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα για να αντέχει για το έργο το οποίο προορίζεται να κάνει. Μετά έχουμε το χιτοσίδρο, το γνωστό μαντέμι. Το μαντέμι έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα 3-4% και έχει μεγάλα προβλήματα συγκολλητότητας. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες από μαντέμι. Το φεός χιτοσίδηρος ή γκρίζος, ο οποίος έχει τον άνθρακα υπομορφή γραφίτη. Είναι κατεργάσιμος αλλά και εύθραυστος. Με αυτό μπορούμε να φτιάξουμε τούρμπο, όπως αυτό εδώ. Βλέπουμε το στρόβιλο, όχι το συμπιεστή εδώ που είναι αλουμίνιο, αυτό εδώ, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από μαντέμι. Μπορούμε να φτιάξουμε μπλοκ από κινητήρες, φρεάτια κλπ. Από το φεόχυτο σίδηρο μπορεί να παραχθεί ο χυτοσίδηρος φεροειδούς γραφίτη, ο οποίος είναι λιγότερο εύθραστος και συνήθως κάνουν γρανάζια, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε, ή εκεντροφόρους και άλλα τέτοια πράγματα. Μια άλλη κατηγορία είναι ο λευκός χυτοσίδηρος, ο οποίος τον έχουμε εδώ με χ, γιατί δεν συγκολλείται, απλώς τον αναφέρουμε. Έχει τον άνθρακα υπομορφή σε μεντίτη. Είναι πολύ σκληρός και το χρησιμοποιούν συνήθως σε σπαστήρες. Από το λευκό χυτοσίδηρο όμως μπορούμε να βγάλουμε τον μαλακτό χυτοσίδηρο, ο οποίος γίνεται με μια θερμική κατεργασία που λέγεται ανόπτυση του λευκού, όπου διασπάται ο σεμεντίτης. Το χρησιμοποιούν συνήθως σε σωληνώσεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από τα μέταλλα, υπάρχουν και τα κράματα σιδήρου. Οι γνωστοί κραματούχοι χάλιβες. Λέγονται έτσι διότι έχουν και άλλες προσμίξεις εκτός από άνθρακα. Αν η βασική πρόσμιξη είναι κάτω από 5% λέγονται ελαφρά και κραμμένοι, ενώ αν είναι κοντά στο 5 ή πάνω από το 5 είναι βαριά και κραμμένοι. Οι προσμίξεις αυτές είναι το πυρίτιο, το χρώμιο, το νικέλιο, το μολυβδένιο, το βανάδιο, το κοβάλτιο, το μαγκάνιο. Συνήθως το χρώμιο προσδίδει σκληρότητα και αντοχή. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε εδώ ένα βάκτρο από ένα μορτισέρ, το οποίο είναι χρωμιωμένο για να έχει σκληρότητα και αντοχή. Χρώμιο και νικέλιο έχουν επίσης τα ανοξίδωτα, τα ίνοξ, όπως λέμε. Όταν έχουν πολύ νικέλιο τα ανοξίδωτα, δεν μαγνητίζουν. Βλέπουμε εδώ πέρα δύο ανοξίδωτα. Βλέπουμε μία σωλήνα ανοξίδωτη και μία γωνιά ανοξίδωτη, την οποία άμα βάλω το μαγνήτη, ένα μαγνήτη εδώ, δεν μαγνητίζει. Έχει νικέλιο, το οποίο νικέλιο δίνει τη δυνατότητα στο υλικό να κρατάει την οστενητική του δομή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και έτσι δεν μαγνητίζει ο οστενίτης. Το χρώμιο και το νικέλιο είπαμε ότι δίνει αντοχή στην οξείδωση. Με βανάδιο συνήθως βρίσκουμε προσμίξεις στα κλειδιά, σε κάποια εργαλεία, είτε χρώμιο είτε βανάδιο. Κοβάλτιο βρίσκουμε στα τρυπάνια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα τρυπάνι το οποίο έχει 5-8% πρόσμιξη κοβαλτίου. Ενώ το μαγκάνιο το χρησιμοποιούν σε κατασκευές που θέλουμε να έχουμε αντοχή στην κρούση. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα μέταλλα, τα σιδηρούχα μέταλλα και κράματα που έχουν ενδιαφέρον στις συγκολλήσεις είναι ο σίδηρος, ο ανθρακούχος χάλιβας και ο χιτοσίδηρος, είτε είναι φεός χιτοσίδηρος, γκρίζος, είτε λευκός. Από εκεί και πέρα, τα κράματα, αυτά δηλαδή που έχουν και άλλες προσμίξεις εκτός του άνθρακα, είτε ελαφριά και κραμμένα, είτε βαριά και κραμμένα, είναι τα κράματα με πυρίτιο, χρώμιο, νικέλιο, μολυβδένιο, βανάδιο, κοβάλτιο, μαγκάνιο και πιθανόν και κάποια άλλα.